του μηχρόνου Ερντενάη με τον Ομπέρτο τώρα. Ερντενάη είναι πιο ευθύνος από τον Ομπέρτο. Τα μακαρίσματα σε αυτή τη φάση και η αλληλοκάλυψη δεν βγήκε στον Ολυμπιακό. Έφεραν τον Ερντενάη σε θέση ποιος δεν έχανε με δύο τριχερούς από το κοινό, οι οποίοι θα πάνε να παρακολουθήσουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα το All-Star Game το ευρωπαϊκό. Θα γίνει στην Γερμανία το κάρφωμα το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός στα πρώτα 7 λεπτά κατόρθωσε να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα. Είχε πάει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα όπως θα προτιμούσε. Όπως συνήθως κάνει ο Ερντενάη. Ο Ερντενάη από πού σηκώθηκε και τι τρίποντο έβαλε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο σχετικό με αυτό. Πάντως η ουσία είναι ότι αυτή η υπόθεση σε αθλητικό επίπεδο έχουμε την εντύπωση θα κορυφωθεί στο παιχνίδι για το Champions League μεταξύ της στις Ούλγερ σταμάτησαν, σηκώθηκαν οι φίλαθλοι και ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε και αυτός να σταματήσει την προθέρμανσή του, είτε λέγεται να μην έχουν πάει στατιστική στους ανθρώπους του Ολυμπιακού κατά διάρκεια της ανάπαυλας. Στους 11 πόντους η επίθεση τώρα για την Ούλγερ με τον Ερντενάη, το πρώτο σκόρ της τουρκικής ομάδας στο πρώτο μέρος. Ο Ερντενάη ο οποίος πέτυχε το καλάθι. Το μετράει ο Βιρόβνικ και να δούμε τι έχει δώσει. Με αντίπαλο τον Ομπέρτο η μεγαλοπρεπέστατη τάπα από τον Τάρα. Δεν πρόλαβε ο Τόμις να πάει πάνω στον Ερντενάη. Ο Ερντενάη ο οποίος επιβεβαιώνει τη φήμη του και σήμερα έφτασε ήδη τους 19 πόντους του Τάρτας με 62-67 ο Ολυμπιακός πάντα μπροστά. Μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο του αγώνα. Και πλέον εδώ τι οδηγίες να δώσει και οι προπονητές εδώ. Πλέον μιλάει η καρδιά των παιχτών. Η θέληση της κάθε ομάδας για να φτάσει στη νίκη. Κουτούρεβιτς η κίνηση, όμορφη κίνηση, έφτασε στο καλάθι. 64-67-70-78. Μπαίνουμε στο τελευταίο πια λεπτό του παιχνιδιού. Ερντενάη σταματάει στη γραμμή του τριπόντου. Σουτάρι είναι εύστοχος, κατεβάζει τη διαφορά στους 5 πόντους. Ο Ερντενάη, ο οποίος δεν λέει να αφήσει το δολοφονικό του ένστικτο. Και τώρα ο Ερντενάη. 56 δεύτερα για τη λήξη του αγώνα. Με τον κόμμαζε στο Ερντενάη. Θέλει να σταματήσει για τρίπο, δεν τον αφήνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τον πάνε σε μια εύκολη διείσδυση. 75-70.